Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Λαβράνο και κύριε Καρούτζο. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα κάτι που και αυτό ενέχει μέσα και ένα στοιχείο κριτικής από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί εξεταστική και όχι προαναγκριτική? Καταρχάς να πούμε, να διευκρινίσουμε. Αν μπορείτε να μετακινηθείτε, γιατί κάνει κάποιες διακοπές στο τηλέφωνο σας και δεν σας ακούμε καλά. Ναι, τώρα ακούγομαι καλά. Ναι, τώρα ακούγεστε, ναι. Ξέρετε, δεν θεωρούμε ότι το θέμα αυτό προσφέρεται για μικροκομματική εκμετάλλευση, όπως επιχειρεί να κάνει το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν και ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να δήλωσε αυτά με την κυρία Τζάκρη χθες, αλλά σήμερα τελικά, από ό,τι γνωρίζουμε, έβγαλε ανακοίνωση και ψηφίζει την Εξεταστική Επιτροπή. Κοιτάξτε, η Εξεταστική Επιτροπή, αυτό που μας οδήγησε στην Εξεταστική Επιτροπή στην πρόταση ως ΚΚΕ είναι καταρχάς το αίτημα των ίδιων των γονέων, των θυμάτων, των χαροκαμένων αυτών ανθρώπων που χάσαν τα παιδιά τους. Είναι μια επιτροπή η οποία μπορεί να εξετάσει το ζήτημα, οφείλει και μπορεί να το κάνει σε μεγαλύτερο πλάτος και σε μεγαλύτερο βάθος, καταλογίζοντας και πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Σε συνδυασμό βέβαια και με τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών που κάνει αυτή τη στιγμή η δικαιοσύνη. Το πλεονέκτημα της εξεταστικής είναι ότι απαιτούνται μονάχα 120 ψήφοι για τη σύστασή της μετά την τελευταία αναθεώρηση του Συντάγματος. Δηλαδή δεν απαιτούνταν οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας. Η πρόταση της προανακριτικής του ΠΑΣΟΚ, γιατί του ΣΥΡΙΖΑ δεν την έχουμε δει ακόμα. Θα τη δούμε. Ναι, πέραν το ότι είναι περιορισμένη, εμφανώς περιορισμένη σε δύο μονάχα πρόσωπα, ενέχει τον κίνδυνο, εάν καταψηφιστεί, μάλλον εάν δεν υπερψηφιστεί από 151 βουλευτές, γιατί αυτή είναι η επιταγή του κανονισμού της Βουλής, τότε σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, αν η Βουλή αποφασίσει να μην συγκροτηθεί η ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή, αυτή δηλαδή την οποία προτείνει το ΠΑΣΟΚ, δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά περιστατικά. Δηλαδή για να το πω απλά, εάν βρει ένα πάτημα η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ενταφιάζεται η όλη υπόθεση. Τελικά μήπως αυτό, αναρωτιόμαστε πραγματικά, γιατί η στάση του ΠΑΣΟΚ, η οποία εκφράστηκε και σήμερα πριν από λίγο στην Ολομέλεια της Βουλής, είναι περίεργη, αντικά μας εκπλήσει, γιατί θέτει σε ρίσκο μια υπόθεση εξαιρετική. Θα μπορούσε, λέτε, απλώς για να το διευκρινίσουμε, κύριε Δελή, θα μπορούσε, λέτε, ότι το ΠΑΣΟΚ ή και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσαν ακόμα και για πιο περιορισμένο χρόνο έρευνας, όπως θέλουν, και πιο συγκεκριμένα πρόσωπα, αντί για προανακριτική, να ζητήσουν εξεταστική? Θα μπορούσαν, φυσικά, κανείς δεν εμποδίζει τα κόμματα να ζητάνε είτε το ένα είτε το άλλο. Όμως λέω ότι εδώ έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία και κάνει την ανάγκη φιλοτιμία και έρχεται και υπερψηφίζει την πρόταση, διαφωνώντας βέβαια με το σκεπτικό της. Ακούσαμε και πριν. Μα γι' αυτό σας ασκούν κριτική. Να το ξαναλέει. Γι' αυτό σας ασκούν κριτική ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ πάντως στο ΚΚΕ. Η δική μας η πρόταση, κύριε Λαβράνο και κύριε Καρούτζο, είναι ολοκληρωμένη. Θέλουμε την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τον καταλογισμό όλων των ευθυνών. Αυτό που έγινε στα Τέμπη, ξέρετε, ήταν το αποτέλεσμα μιας ολόκληρης πορείας του σιδηροδρόμου στη χώρα μας, της απελευθέρωσης του σιδηροδρόμου που ξεκινάει από το 1997, πρέπει να το πιάσουμε το νήμα από την αρχή. Ναι, αλλά ξέρετε, επειδή εδώ μιλάμε, επιτρέψτε μου, κύριε Δελή, εδώ μιλάμε για ένα συγκεκριμένο περιστατικό υπό συγκεκριμένες συνθήκες που οδήγησαν σε μια εθνική τραγωδία, μια σύμβαση που δεν υλοποιούταν, ένα συγκεκριμένο σύστημα ασφαλείας που έλειπε και θα είχε αποτρέψει την τραγωδία, ένα σταθμάρχη που παράτυπα και χωρίς επαρκή εκπαίδευση τοποθετήθηκε σε ένα κρίσιμο σταθμό. Και υπάρχει λοιπόν η αίσθηση και υπάρχει και η κριτική από την πλευρά των άλλων δύο κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι ανοίγοντας τόσο πολύ τη χρονική διάρκεια έρευνας από το 1997 και τις ευρωνοσιακές πολιτικές, ότι θα διαχυθούν οι ευθύνες, θα χαθούμε. Στη μετάφραση. Ξέρετε, το ίδιο ακριβώς ζητάνε στο υπόμνημά τους που κατατέθηκε στη Βουλή και οι γονείς αυτών των παιδιών. Θέλουν η υπόθεση να διερευνηθεί σε όλο το μήκος και σε όλο το πλάτος και σε όλο το βάθος της. Πρέπει να φανούν όλα όσα έγιναν. Και αν επιλέξουμε την γραμμή του ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτή έχει εκφραστεί,
θα καταλήξουμε τελικά στο ότι φταίει ένας σταθμάρχης εκεί πέρα, όχι ότι δεν φταίει. Δεν είμαστε εμείς που θα πούμε το αντίθετο. Και ένας υπουργός, και μάλιστα όχι όλοι οι υπουργοί, οι οποίοι είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων, γιατί η ασφάλεια των σιδηροδρόμων είναι κάτι περισσότερο από τη μια σύμβαση, προκειμένου την 717, η οποία και αυτή είναι ενταγμένη η υλοποίησή της σε μια πολιτική, στην πολιτική της απελευθέρωσης. Και σε κάθε περίπτωση, ξέρετε, η καταλόγηση, ο καταλογισμός μάλλον των πολιτικών και των ποινικών ευθυνών με την Εξεταστική Επιτροπή είναι ανοιχτός. Μπορεί να γίνει προς οποιαδήποτε πρόσωπο και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, εμείς τη δική μας πρόταση για την Εξεταστική δεν τη φέρνουμε σε αντιπαράθεση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να υποστηρίξει και τις δύο. Έχει αποφασίσει το ΚΚΕ αν θα υπερψηφίσει τις άλλες προτάσεις. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Όταν θα έρθει στη Βουλή θα το πούμε. Το ένα πάντως δεν αναιρεί το άλλο και δεν τις είδαμε αντιπαραθετικά αυτές τις προτάσεις. Αλλά σήμερα αυτό που ξεκινάει. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι στην ουσία η πρόταση του ΠΑΣΟΚ καίει το σενάριο να προχωρήσει η κατάσταση. Την άλλη πλευρά μπορεί κάποιος να ισχυριστεί. Είναι πιθανό, λέω. Δηλαδή ότι καίει υποχρεωτικά, ναι. Εκτός του ότι καίει το σενάριο της διερεύνησης, περιορίζει πάρα πολύ το εύρος της διερεύνησης και στο πολιτικό του ζήτημα και στο χρονικό αλλά και στο πολιτικό. Από την άλλη πλευρά όμως θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι έχοντας την πλειοψηφία η κυβέρνηση έτσι κι αλλιώς μπορεί να κάψει και την εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή. Να το πω αλλιώς, δεν φοβάστε ότι θα οδηγηθεί ακόμα και αν υπερψηφιστεί, όπου είναι προφανές ότι θα υπερψηφιστεί. Δεν φοβάστε ένα ακόμη φιάσκο. Όπως κατέληξαν οι επιτροπές για τις υποκλοπές, για τις λιστραπέτσες. Όχι μόνο που καθένας έβγαλε το πόρισμά του. Ένα προεδρείο αμιγώς εκλεγμένο από την πλειοψηφία. Καθόριζε τις διαδικασίες, καθόριζε τους μάρτυρες που θα κληθούν ή δεν θα κληθούν. Δεν πήγε ο κύριος Πέτσας για την υπόθεση της λίστας Πέτσα. Δεν πήγε ο κύριος Δημητριάδης για την υπόθεση των υποκλοπών με απόφαση των προεδρίων. Πού θα φτάσουμε τελικά, δηλαδή. Γνωρίζουμε, καταρχάς να πούμε ότι ως ΚΚΕ ποτέ δεν είχαμε ούτε τώρα. Έχουμε αυταπάτες για το ρόλο των εξεταστικών επιτροπών. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τις αξιοποιούμε, εν προκειμένου δεν τις προτείνουμε. Αξιοποιώντας και την παραμικρή χαραμάδα και την παραμικρή δυνατότητα που υπάρχει να ρηχτεί φως σε αυτό το έγκλημα, γιατί αυτό πρέπει να γίνει. Καλεί να το κάνουμε στο ίδιο το αίμα αυτών των παιδιών που χάθηκαν. Και η Εξεταστική Επιτροπή, λοιπόν, η οποία θα συσταθεί και ξέρετε, θα συστηνόταν έτσι κι αλλιώς και χωρίς τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, εάν αποφάσισε η υπόλοιπη αντιπολίτευση. Γι' αυτό και σας είπα ότι η Νέα Δημοκρατία κάνει την ανάγκη φιλοτιμία. Και αν θέλει τώρα η Νέα Δημοκρατία να την υπονομεύσει την ώρα που θα λειτουργεί, θα αναλάβει και τις ευθύνες της, βέβαια, όπως τις αναλαμβάνει και όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Αλλά με την Εξεταστική Επιτροπή, ξέρετε τι εξασφαλίζεται. Εξασφαλίζεται ότι θα διερευνηθεί όλο το χρονικό εύρος αυτής της υπόθεσης της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, μαζί και η αμαρτωλή περίοδος της διακυβέρνησης Σιμίτη, γιατί τότε έγιναν όλα. Αλλά και η περίοδος που Υπουργός Μεταφορών της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης. Και αυτά, ξέρετε, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ μένουν απ' έξω. Μάλιστα. Και γι' αυτό μίλησα για περίεργη συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ και είναι ένας κομψός όρος αυτός που χρησιμοποιώ. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που έχει ενδιαφέρον. Βεβαίως. Τα δημοσκοπικά στοιχεία δείχνουν μια άνοδο του ΚΚΕ μετά το μακελιό, να το πω έτσι, λαϊκά που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύετε ότι υπάρχουν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ από αυτούς που φεύγουν, που έχουν θέση στο ΚΚΕ, είτε ως συνεργαζόμενα πρόσωπα έχετε, άλλωστε, και πρόσωπα που συνεργάζεστε? Κοιτάξτε, πρώτα αυτή η, πώς να το πω, αυτή η είσοδος κόσμου, όχι μονάχα στο χώρο του ΚΚΕ, αλλά και στην πάλη και στα σωματεία και στα συνδικάτα και στους αγώνες, είναι εμφανής. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, δεν έχουμε κανένα. Η αγκαλιά μας είναι μεγάλη για τους απλούς ανθρώπους, για τους αγωνιστές, οι οποίοι μπορεί να πήραν κάποια στιγμή να πίστεψαν σε διάφορες αυταπάτες και να έκαναν άλλες επιλογές, αλλά τώρα βλέπουν την πραγματικότητα, την αληθινή πραγματικότητα, την πραγματική, και κάνουν τις επιλογές τους. Φυσικά είναι άλλης τάξης οι ευθύνες των στελεχών που πήραν μέρος στη διακυβέρνηση και άλλες των απλών ψηφοφόρων
ή απλών μελών του ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, του οποίου βεβαίως, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η πορεία ήταν λίγο πολύ προδιαγεγραμμένη. Η εκφυλιστική πορεία αυτή που ακολουθεί, με την έννοια ότι όταν προσπαθείς να συμβιβάσεις τα συμβίβαστα, να τετραγωνίσεις τον κύκλο, δηλαδή να τα έχεις καλά και με το κεφάλαιο και με τους εργαζόμενους, υπηρετώντας ταυτόχρονα το κεφάλαιο, να υπόσχεσαι τον εξανθρωπισμό του καπιταλισμού, που πολλοί τον υποσχέθηκαν και κανείς δεν τον κατάφερε, κάποια στιγμή, όταν πατάς σε δύο βάρκες δηλαδή, κάποια στιγμή πέφτεις μέσα στο νερό. Αυτό βιώνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως το βίωσαν και άλλα τέτοια κόμματα κατά το παρελθόν και όχι μόνο στη χώρα μας. Δεν μας απαντήσατε πάντως για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ κατάλαβα ότι είναι αρνητικό. Είναι κλειστή η πόρτα. Σας. Κοιτάξτε, στο κοινωνικό πεδίο δεν αποκλείεται κανένας. Το κίνημα είναι εδώ, το ταξικό κίνημα, το μαζικό κίνημα. Ο καθένας όταν θέλει να πει κάτι, ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος για να πει κάτι κανείς είναι να το κάνει. Εκεί κρινόμαστε όλοι με τις συμπεριφορές μας και με τις επιλογές μας. Ευχαριστούμε. Μονάχα με την ψήφο μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.